Αλήθεια, ποιος άραγε μιλάει για τα εργασιακά δικαιώματα στον Μπαγκλαντές? Η Ευρωπαϊκή Ένωση της οδηγίας για ως και 13 ώρες δουλειά την ημέρα, 78 ώρες τη βδομάδα, της διάλυσης των συλλογικών συμβάσεων και της κοινωνικής ασφάλισης, των εργολαβικών εργαζόμενων και των απαγορεύσεων της απεργίας, της διαδήλωσης? Το πόσο φιλεργατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε το έχουν βιώσει στο πετσί τους και οι μετανάστες εργάτες από τον Μπαγκλαντές. Η δε εργασιακή γαλέρα στη χώρα, εκτός της κυβέρνησης και του ντόπιου κεφαλαίου, φέρει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διείσδυσης των ευρωπαϊκών ομίλων με συμφωνίες προτιμήσεων που έχουν υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια. Η κυβέρνηση της χώρας πήρε μάλιστα και εύσημα ως επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης σήμερα από την κυρία Επίτροπο. Στις λεγόμενες ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών που χτίζεται το αναπτυξιακό θαύμα σας και θησαυρίζουν ευρωνοσιακές εμπορικές αλυσίδες ένθησης και όμιλοι, βασιλεύουν η σκληρή απάνθρωπη δουλειά για ψίχουλα, απολύσεις, παιδική εργασία, άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας με εκατοντάδες νεκρούς εργάτες και διώξεις συνδικαλιστών. Υπάλληλοι για σύγχρονα εργατικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, η ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου που τρέφεται από την εκμετάλλευση των εργατών είναι μονόδρομος για τους λαούς.